Διαφωνώ στις λέξεις. Νομίζω συμφωνούμε και όλοι μας ότι καταρχάς η προσβολή δεν είναι μέσα στα όρια της κριτικής. Όχι, βέβαια. Και όντως είχε πει τότε στη συνέντευξη ότι έχω φάει ξύλο από τον τύπο σαν χταπόδι, με έχει χτυπήσει. Εκεί είναι που διαφωνώ, ότι στην κριτική δεν τρως ξύλο. Την κριτική πρέπει, ακόμα και εμείς όταν υπάρχουν επιχειρήματα, πρέπει να την φιλτράρουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Την ακούμε όμως. Άλλο κριτική, άλλο βομολογία, άλλο προσβολή, άλλο το να σε κάνουν να κλαις. Γιατί, αλλά το να πούν σε κάποιον ότι αυτό δεν μου αρέσει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, εγώ το βρίσκω, ακόμα και αν διαφωνώ, πολύ δόκιμο. Ναι, αλλά δεν μπορούμε... Όταν ένας κριτικός, συγγνώμη Παύλο μου, όταν ένας κριτικός τηλεοπτικός, όταν κάνει κάποιος τηλεκριτική, ωραία, και είναι η δουλειά του αυτή, αν ασχολείται συνέχεια με ένα πρόσωπο ή αισθάνεται αυτό το πρόσωπο ότι έχει εμπάθεια μαζί του ο τηλεκριτικός, αυτό είναι bullying, έχουν οι τηλεκριτικοί συμπάθειες και αντιπάθειες που ίσως καμιά φορά να μην είναι αντικειμενικοί. Θα σας πω ότι όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και την κρίση μας, την έχουμε μέσα από το πρίσμα της υποκειμενικότητας. Όσο και να προσπαθείς να αποστασιοποιηθείς από οτιδήποτε, είναι το δικό σου το προσωπικό γούστο, αισθητική. Γι' αυτό λέω ότι δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος γράφει μια κρίση, κριτική, εκφράζει την κρίση του, γράφει μια κριτική, ότι συμφωνεί όλος ο κόσμος, αλίμονο θα ήταν πολύ μονότονος και όλος αυτός ο κόσμος. Και μπορεί να είναι, να σας πω κάτι και λίγο το ανάποδο, παιδιά. Εμένα πρόσφατα μέσα στη βδομάδα μου είπε κάποιος, δεν θα πω ποιος, άνθρωπος της δουλειάς, μου λέει, έχεις θέμα, μου λέει, με το Λιάγκα, Το παίρνετε συνέχεια στην εκπομπή. Έχεις αιμονή. Λέω, τι εννοείς έχω θέμα? Μου αρέσει να παίζουμε θέματα που αφορούν τον Γιώργο. Τρελαίνομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν τον είχα και απέναντι τον Γιώργο, θα κάναμε πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Θέλω να πω απέναντί μου. Καμιά φορά μπορεί να φαίνεται, δηλαδή, και μετά λέω, πω έτσι το, έτσι, μπορεί να έχει φανεί έτσι. Ενώ είναι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε. Δηλαδή αισθάνομαι ότι σαν εκπομπή μας δίνει ψωμάκι. Έχω πάντα πάρα πολλά να πω σε αυτά που λέει. Δεν σημαίνει το ότι διαφωνώ όμως μαζί του σε πάρα πολλά ζητήματα, ότι έχω αιμονή. Μου αρέσει να τα πιάνω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί την ώρα που βλέπουμε την εκπομπή, την ώρα που θα δω την εκπομπή σπίτι μου, θέλω να το απαντήσω, παιδί μου. Είμαι όπως ήταν η γιαγιά μου με τον Χατζη Νικολάου στην τηλεόραση. Του λέω, τι λες, ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Και μετά λέω, ωραία, πάμε να το κάνουμε στην εκπομπή. Κατάλαβες τι λέω? Αλλά αυτό δεν είναι ούτε μπάθη, ούτε μονή. Είναι αδυναμίες. Έχω δυναμίες στον Γιώργο Λιάγκα. Επίσης, για να μην τα λέμε όλα ρόδινα.